Πραγματοποίησαν πυροσβέστες και εθελοντές στον Ισθμό της Κορίνθου για να σώσουν μια Γαλλίδα τουρίστρια, η οποία κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκε στο κενό. Πυροσβέστες και εθελοντές διασώστες τραβούν με σχοινιά την 60χρονη τουρίστρια που έχει πέσει στο πρανές του Ισθμού της Κορίνθου. Η Γαλλίδα τουρίστρια σώθηκε από θαύμα αφού κρατήθηκε από ένα δέντρο και έτσι δεν έπεσε στο κενό. Οι πυροσβέστες με προσεκτικές κινήσεις την έσωσαν και λίγα λεπτά αργότερα η 60χρονη μίλησε για την περιπέτειά της που είχε αίσιο τέλος. I prefer to stop and rest. If I fall, it's very dangerous. But I saw that I have 2 meters under. But the ground is difficult. Μόλις η γυναίκα ηρέμησε, εξήγησε στους πυροσβέστες τι είχε συμβεί. Με κατάλληλο εξοπλισμό ανασύραμε τη γυναίκα σώα στο χώρο τώρα που βρισκόμαστε στον ασφαλή. Η Γαλλίδα τουρίστρια είναι καλά στην υγεία της, αφού δεν χρειάστηκε να πάει στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.